Κύριε Καραγιάννη, ψυχολογία, θρησκεία. Ποια η σχέση τους, είναι αντίπαλα μεγέθη ή είναι ξαδέλφια με κοινή αποστολή και κοινέ θεραπευτικές μεθόδους. Ξεκινάμε με ενδιαφέροντα στοιχεία και βέβαια έχουμε να το δούμε αυτή τη διάκριση. Αν θέλουμε να το δούμε σε επίπεδο πραγματικό, είναι ότι είναι δύο διαφορετικές περιοχές επιστημονικές καταρχάς, που εξετάζουν τον άνθρωπο και τις σχέσεις του, είτε άμεσα είτε έμεσα. Και έχουν τα δικά τους εργαλεία προσέγγισης του ανθρώπου, που βέβαια αν λειτουργούν με σωστό τρόπο, τότε τον υπηρετούν και τα δύο. Αλλά αυτό που έχουμε να δούμε είναι τον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή και τον θεολόγο, που πια δεν είναι αναγκαστικά τυποποιημένοι φορείς όλοι της ίδιας στάσης, αλλά ο καθένας τους διαφοροποιείται ανάλογα με την προσωπική του ζωή. Άρα έχουμε θεολόγους που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξία και υπερασπίζονται τον άνθρωπο και φροντίζουν τον άνθρωπο και διακονούν τον άνθρωπο και θεολόγοι οι οποίοι μόνο στέκονται τιμωρητικά απέναντι στους ανθρώπους και αντίστοιχα ψυχολόγοι που υπηρετούν τον άνθρωπο και τον αναδεικνύουν και ψυχολόγοι που θέλουν να τον συμμορφώσουν, να τον φέρουν σε κάποια καλούπια για να του πούνε αυτή το σωστό που υπάρχει. Αυτό που εγώ θα μπορούσα να πω από τη δική μας άποψη, από την υπαρξιακή συστημική κατεύθυνση, είναι ότι νιώθουμε μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη θρησκεία και την πίστη και το τι σημαίνει αυτό στους ανθρώπους. Δεν το λέω αφηρημένα μόνο σαν τις γνωστές έννοιες της διαφοράς πίστη, πίστης, mm -hmm. αλλά το είναι αυτό που βλέπω μέσα στη βιωμένη πραγματικότητα των ανθρώπων καθημερινά. Ήδη κάτι είπατε πριν για θρησκεία που τιμωρεί και θρησκεία που βλέπει τον άνθρωπο, Αξιβώς. άρα πάμε στην ουσία θρησκεία και πίστη νομίζω. Ακριβώς αυτό. Αν θέλουμε να το δούμε στις πραγματικές του διαστάσεις, η θρησκεία είναι γέννημα των ανθρώπων, γι' αυτό οι, έχουν τα χαρακτηριστικά των πολιτισμών που τις γέννησαν και έχουν ένα κοινό στοιχείο πάντοτε. Ο φόβος του κακού, ο φόβος του θανάτου και επομένως βάζουν το καλό και το κακό αντιμέτωπα, θεωρούν ότι το κακό έχει τη δύναμη και άρα η θρησκεία χρησιμοποιείται για να ξεφύγουμε από το κακό. Προσπαθούμε δηλαδή να ξεφύγουμε από το κακό, το οποίο το θεωρούμε παντοδύναμο και εκεί καταφεύγουμε είτε να το καλοπιάνουμε άμεσα, όπως γίνεται στον ιδουισμό με τη Θεά Κάλλη έτσι τις θυσίες προκειμένου να ξεφμενήσουν. Σαν ανθρωποθυσίες, σαν, σαν... σαν ανθρωποθυσίες ή ακόμα και στην ελληνική αρχαιότητα της ε, χθόνιες δυνάμεις που ήταν οι αρχικές θεότητες αρχαϊκές ε, και που παριστούσαν το κακό που έπρεπε από το οποίο να ξεφύγουν οι άνθρωποι, αλλά που είχε δύναμη, και άρα είτε έπρεπε να το εξεφημίσουν κατευθείαν, είτε θα έπρεπε να καταφύγουν σε μια θεότητα καλού, η οποία να του προστατεύει από το κακό. Άρα η θεότητα μέσα στη θρησκεία είναι που σου βάζει κανόνε για να ξεφύγει από το κακό και που όταν ε, δεν τηρεί αυτού του κανόνε, τιμωρείσαι. Και νιώθει και ενοχέ ο ίδιο. Μα γιατί γίνεσαι ενοχικό. Οι, οι, ενο, οι ενοχέ είναι το εργαλείο τη θρησκεία. Είναι αυτό δηλαδή το οποίο σε βάζει να νιώθει υποτιμημένο, να νιώθει άρρωστο προβληματικό, ώστε να μπορεί να σου παρέχει μετά τα ιάματα που θα σε κάνουν να, να συνέρθεις και να ξεφύγεις από το κακό. Άρα να έχεις ανάγκη τη θρησκεία Μα, ναι. και να τρέχεις πίσω από γκουρού. Μα ναι, έτσι γίνεται. Ε, Γκουρού όλων των μορφών. Αυτού του είδους οι θρησκείες πραγματικά είναι αυτές οι οποίες κάνουν τους ανθρώπους ακόμα και όταν τις ακολουθούν, σκληρόκαδους, γιατί ο άνθρωπος που υπακούει στους κανόνες της θεσκίας νιώθει ότι στερείται κάτι, νιώθει το κακό σαν κάτι ελκυστικό και αφού είναι ελκυστικό το αποφεύγει μόνο και μόνο για να μην τιμωρηθεί. Άρα γίνεται σκληρό απέναντι σε αυτούς που θεωρεί ανήθικους, σε αυτούς που υπερασπίζουν το κακό, γιατί τους θεωρεί ότι αυτοί περνάνε πιο όμορφα και άρα πρέπει να τιμωρηθούν. Αυτό είναι που το νιώθει ο άνθρωπος της θεσκίας, όπως επίσης νιώθει πολλές φορές ότι πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα με τους κανόνες, αλλά... Ζητάει και ένα αντάλλαγμα. όπως οι ψηφοφόροι που ζητάνε το Ρουσφέτη επειδή ψήφισαν τον βουλευτή. Επιβράβευση. Επιβράβευση. Το ίδιο πράγμα θεωρούν ότι ο Θεός, αφού τον λατρεύουν, θα πρέπει να Τους προστατεύει. Ανταπόδοση. Ανταπόδοση εντελώ. Mm -hmm. Άρα, όταν θα του συμβεί κάτι κακό, θα τα βάλουμε τον Θεό, γιατί δεν Τους προστάτευσε. Γιατί τους πρόδωσε Εγώ εκκλησιαζόμουν κάθε Κυριακή Αλλά εσύ μου φέρεις αυτή τη δυστυχία Αυτό το κακό γιατί γιατί. Mm -hmm. γιατί αυτή η αρρώστια σε μένα Η πίστη Είναι κάτι εντελώς Διαμετρικά αντίθετο Από το προηγούμενο της θρησκείας Η πίστη είναι Προς το Θεό του καλού Βλέπει την ομορφιά Στο Θεό Και αυτή την ομορφιά είναι που την επιζητεί Το κακό για την πίστη είναι ανυπόστατο. Είναι ακριβώς όπως το φως και το σκοτάδι. Είναι αυτό που λέει ήρθα έξω το σκότος βάλε. Τι σημαίνει αυτό ότι αν ανάβουμε ένα κεράκι στο απόλυτο σκοτάδι πάβει να υφίσταται το σκοτάδι. Υπάρχει φως. Στο επίπεδο της φυσικής αυτό είναι το φως έχει οντότητα ηλεκτρομαγνητική κύματα που υφίσταται ενώ το σκοτάδι δεν έχει. Είναι απουσία. Είναι, είναι απουσία, απουσία το φωτός. Το φωτός. Ακριβώς έτσι η πίστη έχει να δει το κλαινία του καλού και του κακού. Ε, υπάρχει η ομορφιά του καλού, υπάρχει ο Θεός ο Δημιουργός και υπάρχει εκεί που υπάρχει η απουσία του, εκεί που δεν αρνούμαστε την ύπαρξή του. Εκεί λοιπόν δεν είναι κάτι το κακό το ελκυστικό, αλλά κάτι που στερήσε από την ομορφιά. Άρα η τιμωρία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έγινε σε μια τιμωρία που σου δίνει ο Θεός γιατί δεν τον λάτρεψες, αλλά είναι αυτή η λύπη για αυτό που έχασα, για αυτό που θα ήθελα να έχω, για αυτό που δικαιούμαι, για αυτή την ομορφιά που υπάρχει και εγώ την έχασα. Επομένως η ε, πιστοί είναι πολύ φιλάνθρωποι γιατί γνωρίζουν ότι όσο και να το προσπαθούν ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν όλη αυτή την ομορφιά που δικαιούνται, είτε απ' έξω είτε από μέσα τους. Και επομένως είναι φιλανθρωποι και στους άλλους και νιώθουν ε, να τους νοιάζονται όχι ε, γιατί είναι κατώτεροι, αλλά γιατί δικαιούνται και αυτοί να ζήσουν κάτι καλό. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η ψυχολογία ή η ψυχοθεραπεια ε, ταιριάζει με την Ορθοδοξία, έχει σχέση με την Ορθοδοξία βαθύτερη. Πάλι θα σας πω ποια ψυχολογία. Ε, γιατί υπάρχουν ο, κάποιοι συμπεριφοριστές που μένουν μόνο στο επίπεδο κάποιων συμπεριφορών και κάποιων ε, πρακτικών ε, χαλάρωσης ή έτσι, να ξεφύγουμε το άγχος. Ε, αν θα μιλήσουμε μέσα στο επίπεδο της υπαρξιακής συστημικής ψυχοθεραπείας θα δούμε ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που συναντιούνται και που ε, μπορεί να εκφράζονται με διαφορετικούς όρους αλλά που υφίστανται ως κοινέ έννοιες. Στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία ας πούμε έχουμε το υπαρξιακό άγχος και την υπαρξιακή κατάθλιψη. Υπαρξιακό άγχος είναι, δεν είναι το άγχος που πρέπει να ξεφεύγουμε, που έχουμε που όλοι λένε να ξεφύγω από το άγχος μου, αλλά είναι η κατάσταση εκείνη που μπαίνω σε αχαρτογράφητες περιοχές για μένα και στις οποίες θέλω και μπαίνω, θέλω να ανοίγω με διαρκώς σε καινούριε καταστάσεις, είναι ένας δημιουργικός τρόπος ζωής που διαρκώς αλλάζω πίστες στη ζωή μου, όπως τα video games και γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, πιο δύσκολη και πιο ενδιαφέρουσα η ζωή όπως προχωράει και αυτό είναι που εγώ μπαίνω διαρκώς να ζω καινούργιες καταστάσεις. Αυτό είναι το υπαρξιακό άγχος. Και η υπαρξιακή κατάθλιψη είναι εκεί που παρετούμε και βρίσκομαι στα ίδια και στα ίδια, κλεισμένο στο μικρό κοσμό μου, στην ατομικότητά μου. Αν θα δούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα, είναι ότι η παρξιακή κατάθλιψη σε εκκλησιαστικούς ορθόδοξους όρους θα μπορούσε να οριστεί με όρους ακυδίας, αυτοεγκατάληψης, mm -hmm. παρέτησης, ενώ το άλλο είναι μια μετοχή στη δημιουργία. Εκεί που ποτέ δεν μπορώ να φτάσω το απόλυτο. Απλώς το επιθυμώ. Το επιθυμώ mm -hmm. και είμαι μέσα σε μια αγωνία μέσα σε αυτό βλέπετε πάλι αν θα μιλήσω με όλους της θρησκείας κάποιοι άλλοι λένε να μην, προκειμένου να μην έχουμε αγωνία να μην έχουμε και επιθυμίες ενώ μέσα στην Ορθοδοξία η έννοια της επιθυμίας που ξεφεύγει από την ώρα της ανάγκης είναι σημαντική και αυτή καλλιεργείται που μας φέρνει πολλές φορές πόνους καθώς ποτέ δεν θα αγγίξουμε την απόλυτη επιθυμία μας, την απόλυτη ομορφιά αλλά αυτός ο πόθος είναι που μας κρατάει ζωντανού. Και αυτός ο πόθος, αν θα μιλήσουμε πάλι για υπερξιακή συστημική ψυχοθεραπεία με ορθοδοξία, θα δούμε ότι δεν μπορεί να αποτελεί κατάκτηση ενός ανθρώπου στην ατομικότητά του, σε μια ατομική ηθική, σε μια ατομική υπέρβαση κάποιων κανόνων, αλλά γίνεται πάντοτε στη συνάντηση με τον άλλον. Επομένως εδώ είναι ότι και η Ορθοδοξία και ε, η Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία βάζουν την έννοια του άλλου ως σημαντικού προσώπου για τον ίδιο τον mm. εαυτό. Δηλαδή καταξιώνομαι στη σχέση με τον άλλον άνθρωπο και η έννοια μου για τον άλλον άνθρωπο αναδεικνύει το δικό μου πρόσωπο. Είναι στον αντίποδα αυτού που έπαθε αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φράση ο Φαρισαίος ο οποίος ήθελε να δικαιωθεί από τα ατομικά του έργα. Ακριβώς αυτό ε, και αν θα το προσέξουμε δεν έλεγε ψέμα το Φαρισαίος mm -hmm. για το τι είχε καταφέρει απλώς ήταν κλεισμένο στον εαυτό του. Αν θέλετε γι' αυτό πάλι αν θα βάλουμε την έννοια του εγωισμού ε, με εκκλησιαστικούς όρους ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό βέβαια εμείς το συναντάμε μέσα στην καθημερινότητα διαστρεβλωμένα. Ε, σε κάποια ομάδα, τώρα χθε ε, είναι αυτό, ε, ρώτησα, ήταν νέε κοπέλε, ποια είναι όμορφη και καμία δεν σήκωσε το χέρι. Καμία δεν είπε εγώ είμαι όμορφη. Ποια τραγουδάει όμορφα, καμία. Ποια χορεύει όμορφα, καμία. Και όταν τους είπα δηλαδή είμαι ανάμεσα σε άσχημες γορασμένες ε, που δεν Κάνει τίποτα καλό. Είπαν, μα δεν επιτρέπεται να μιλήσουμε γιατί θα είναι εγωιστικό. Mm -hmm. Ακριβώς αυτό είναι η διαστρέβλωση του όρου του εγωισμού. Εγωισμός δεν είναι να μπορώ να καμαρώνω για κάποια και να χαίρομαι κάποια κατορθώματά μου. Αλλά εγωισμός είναι να θεωρώ ότι αυτά τα όποια κατορθώματά μου είναι ατομικές κατακτήσεις οι οποίες με ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους. Στη δικιά μας γλώσσα, ε, αυτό που λέγεται ταπείνωση, είναι η αυτογνωσία. Δηλαδή, μπορώ να ξέρω και να χαίρομαι τα στοιχεία, κάποια χαρίσματα που έχω, αλλά τα οποία δεν με εμποδίζουν να σχετίζομαι με τους άλλους ανθρώπους. Αντίθετα, μπορώ να τα μοιράζομαι και να τα χαίρονται και αυτοί. Να ξέρω ότι είμαι μέρος του όλου και όχι το όλον, έτσι. Δηλαδή, έτσι δεν είμαι το, το κέντρο του κόσμου εαυτός Άρα, γιατί αυτό... Είναι μια ψευδαίσθηση και ο εγωισμός ακριβώς όπως εκφράζεται την Εκκλησία, εμείς τον ορίζουμε με όρους αυτισμού. Κλείνεται κανείς στον εαυτό του και δεν μπορεί να δει καθόλου τον άλλον. Πάντως εδώ οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Δηλαδή αν κάποιο δεν μιλάει για αυτά που έχει πετύχει, έτσι, τον θεωρούν μίζερο. Αν αντίθετα μιλάει αυτό που είπατε πριν, τον θεωρούμε υπερήφανο. Mm. Και ο κόσμο δεν ξέρει πώς να κινηθεί. Ξέρετε, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη ταπεινολογία και στη ταπείνωση. Στην ψευδοταπείνωση, δηλαδή. Βέβαια. βέβαια. Στην τα... ψευδοταπείνωση είναι ότι ξέρω ότι έχω κάποιο χάρισμα, αλλά δεν το λέω για να το πούν οι άλλοι. Να με ανεβάσουν. Να με ανεβάσουν ακόμα πιο πολύ. Να πάρω like από του άλλου. Άρα η ψευδοταπείνωση είναι ένας πολύ υπόγειος και επικίνδυνος ναρκισισμός ε, είναι δοξάστε με και σας θέλω δεν θα το πω εγώ ότι αξίζω θα το πείτε εσείς όλοι που απλώς θα αναγνωρίσετε τη διαφορετικότητά μου ενώ η γνήσια ταπείνωση ξέρει να χαίρεται ξέρει να χαίρεται την καθημερινότητά της ξέρει να χαίρεται ό,τι επιτυχαίνει αλλά ξέρει ταυτόχρονα ότι είμαστε εθνικοί ότι Υπάρχει ένα τέρμα το οποίο κανείς μας δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει. Οι πατέρες της Εκκλησίας πώς τεκόντουσαν απέναντι στο φαινόμενο των ψυχικών ασθενειών. Είναι ένα θέμα που είχα ασχοληθεί στο ξεκίνημα της ψυχιατρικής μου και που πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα ευρήματα που υπήρχαν στον χώρο αυτό. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι στον Δυτικό Μεσαίωνα οι ψυχικά πάσχοντες καταγραφόντουσαν μέσα στο χώρο των δαιμονισμένων και των μαγισσών και υπήρχε το κυνήγι των μαγισσών. Εξολοθρεύτηκαν πάρα πολλές χιλιάδες ψυχικά πάσχοντες ε, στις πυρές της Ιεράς Εξέτασης. Αντίθετα, μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας υπήρχε πάντοτε μια διάκριση και μια φροντίδα για τους πάσχοντες Ακόμα και οι ακραίε μορφές που του θεωρούσαν ε, σαν δαιμονισμένους στην Ορθόδοξη Εκκλησία καταγραφόντουσαν σαν θύματα και όχι σαν όργανα του mm εμβόλου. -hmm. Βέβαια και αυτά ακόμα σήμερα δεν μπορούν να σταθούν με κανέναν τρόπο. Αλλά... Αλλά λέτε ε... δεν μπορούν να σταθούν επιστημονικά. Ε, ε βέβαια. Mm -hmm. Ε, βέβαια. Είναι ξεκάθαρα θέματα τα οποία και μπορεί να χειριστούν άνετα οι επιστήμοι, ψηφιατικοί και να τα αντιμετωπίσει κατάλληλα. Αν θέλετε, επειδή πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι ύβρις και ότι εκμοντερνίζουμε τα πράγματα και αρνούμαστε δαιμονισμένους, η έννοια των δαιμονισμένων δεν είναι ε, όρος της, ε, του χριστιανισμού. Υπήρχε για τους ψυχιακούς πάσχοντες πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού. Άρα, όπως θα λέγαμε σήμερα, ήρθε ένας καρκινοπαθής, αύριο μπορεί να ονομάζεται διαφορετικά, με τον εποχή εκείνη ήταν ε, ο δαιμονισμένος. Αυτό λοιπόν που οι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουμε να δούμε ότι έπραξαν, ήταν ότι νοιάστηκαν τους ψυχικούς πάσχοντες ε, και βέβαια η Εκκλησία τους έδινε ό,τι πιο σημαντικό είχε, τη θήκη, Θεία Κοινωνία. Συμμετοχή στα μυστήρια και τη Συμμετωχή... Θεία Κοινωνία. Και σαν ε, Τους το έδινε και σαν θεραπεία. Σαν Φά, φάρμακο. φάρμακο. Όπως το κάτω-κάτω, αν θέλουμε να είμαστε Έτσι, τίμη, αυτό αντιστοιχεί για όλους μας. Mm -hmm. ε, οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έφτιαξαν και χώρους μέσα στους οποίους φροντιζόντουσαν οι ψυχικά πάσχοντες και μάλιστα πολλά μοναστήρια είχαν και ιδιαίτερους χώρους ειδικά για τους ψυχικά πάσχοντες, τους οποίους φρόντιζαν με όποιο τρόπο μπορούσαν εκείνη την εποχή. Μιλήσατε λίγο πριν για την πρόοδο της επιστήμης, πώς ήρθε και άλλαξε τα δεδομένα. Νομίζω ένας επιστήμονος, ο Φράνσις Κρίκ, ο οποίος λέει ότι πλέον οι χαρές μας, οι λύπες μας, οι αναμνήσεις μας, η ελεύθερη βούλησή μας, όλα είναι θέμα ηλεκτροχημικών, νευρώνων, πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Άρα, αν όντω είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει περιθώριο για την πίστη ξέρετε η κλινική εμπειρία μέχρι τώρα ήταν πολύ ξεκάθαρη στο να υπερασπίζεται ε, την ελεύθερη βούληση καθώς ήξερε τους περιορισμούς που την αφορούν αλλά ταυτόχρονα ήξερε ότι έχουμε την ελευθερία να διαχειριζόμαστε τη ζωή μας. Αυτό που είπατε με το DNA είναι μια παλιωμοδίτικη στάση. Δεν είναι καθόλου σύγχρονη. Δύο βραβεία Νόμπελ της τελευταίας δεκαπενταετίας έρχονται και ανατρέπουν όλα αυτά τα δεδομένα που οι άνθρωποι έλεγαν ότι είμαστε το DNA μας. Έχουμε βραβεία Νόμπελ ιατρικής που δόθηκαν σε Αμερικανούς βιολόγους οι οποίοι βρήκανε ότι το δοσμένο DNA μας μπορεί και μπλοκάρεται στο mRNA, ο μεταφορέας του DNA προς τις πρωτεΐνες, προς το κύτταρο για να δημιουργηθεί η πρωτεΐνη και άρα μπορούμε να έχουμε οποιοδήποτε DNA και ποτέ να μην εκφραστεί επειδή μπλοκάρεται το mRNA μέσα από το τρόπο ζωής μας. Ή να αλλάζει ακόμα και το DNA μας. Έχουμε δηλαδή ανάλογα με το τρόπο ζωής μας, ότι μπορούμε να αλλάζουμε και το δοσμένο DNA μας. Άρα η ελευθερία μας παραμένει, εμείς καθορίζουμε Αυτό δηλαδή. Αυτό θέλουν να το δούνε και οι θεατές σας και να το ψάξουν, είναι στα πλαίσια της επιγενετικής, δεν είναι προσωπική μου θεωρία, είναι η επιγενετική που δείχνει πια τα δεδομένα ότι η ιστορία με το DNA όπως την εκφράσαμε πριν 30 χρόνια, είναι πια ένα παρελθόν, είναι μια πρώτη προσέγγιση στο κομμάτι της γενετικής και υπάρχουν πολλά κεφάλαια ακόμα, γιατί βρίσκουμε με έκπληξη ότι ακόμα και επίκτητα χαρακτηριστικά μπορούν να κληρονομηθούν. Είναι αυτή η επανάσταση της επιγενετικής που λέει ότι προσέχτε το τρόπο ζωής σας γιατί ο τρόπος ζωής σας καθορίζει ακόμα και το δικό σας DNA και το DNA των επόμενων γενέων. Και όχι το αντίστροφο δηλαδή, όχι, όχι το DNA το ότι καθορίζει τον τρόπο ζωής και μας. Και μια που μιλήσαμε γι' αυτό, θα τολμήσω να σας πω και για μια άλλη ακόμα επανάσταση στον χώρο της επιστήμης μας, είναι η νευρογενετική. Δύο βραβεία νόμπελ και εκεί από την τελευταία δεκαετία που πια ακυρώνουνε την ύπαρξη του εγκεφάλου ως μιας δομής που επηρεάζει το τρόπο ζωής μας, ότι είναι ο εγκέφαλος mm -hmm. το αποφασίζον σύστημα που επηρεάζει όλο τον τρόπο ζωής μας, αλλά βλέπουμε πια ότι ο εγκέφαλος δεν είναι περιοχές δοσμένες, αλλά είναι δίκτυα, ηλεκτρονικά δίκτυα που επηρεάζονται. Και άρα γι' αυτό και μπορούν άνθρωποι που τους έχουν καταστραφεί κάποιες περιοχές του εγκεφάλου μέσα από την άσκηση, μέσα από την προσπάθεια να έρθουν να παράγουν νέα συστήματα, νέα κυκλώματα και να παρακάμψουν τις βλαμμένες περιοχές. Αυτό είναι επομένως νέο στοιχείο πάλι που λέει ότι ο τρόπος ζωής που επιλέγω να ζω, αυτό που επιλέγω να ζω, αν το υπερασπίζομαι δημιουργώ νέα κανάλια τα οποία έρχονται και επηρεάζουν και τον τρόπο της ύπαρξής μου. Ο τρόπος ζωής που ζούμε έχει να κάνει και με το νόημα της ζωής μας, και αν ναι, το νόημα της ζωής γιατί να υπάρχει σόνι και καλά, δηλαδή το τρίπτυχο ας πούμε φαγητό επιβίωση αναπαραγωγή δεν μας αρκεί. Μια χαρά, για όποιον θέλει να αρκείται σε αυτό, ε, ας αρκείται σε αυτό, μόνο που υπάρχει και το τέλος και ο θάνατος. Και η, η αναπαραγωγή δεν χρειάζεται υποχρεωτικά, μπορεί να είναι μόνο σεξ, το φαγητό μπορεί να είναι ε, μια κατανάλωση που δεν θα αφορά μόνο το φαγητό, αλλά μπορεί να είναι κατανάλωση ε, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα, υλικών πραγμάτων, σχέσεων, προσώπων. Ε, φαίνεται ότι αυτά δεν φτάνουν. Ότι όποιος μένει σε ένα τέτοιο επίπεδο, είναι τραγικά φτωχός ανεξάρτητα του πόσων οικονομικών πηγών μπορεί να διαθέτει. Είναι τραγικά μόνος. Ε, ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το τέλος ως θάνατος, που παρουσιάζει το τέλος της ανθρώπινης πορείας και το τέλος στην αρχαιολογική γλώσσα που σημαίνει σκοπό, νόημα. Όταν φτάνουμε στο τέλος έχουμε να δούμε το νόημα της όλης πορείας. Εάν πάμε και αρνηθούμε ότι υπάρχει ένα νόημα στη ζωή μας, αν δηλαδή η ζωή μας είναι ανόητη, χωρίς νόημα, τότε πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα συγκλονιστικό ερώτημα, τότε τι υπάρχει από μένα, γιατί υπάρχω. Ε, υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει η ζωή μου, όταν η δική μου ατομικότητα θα οδηγηθεί σε μια θνητότητα. Και αφού υπάρχει ένα τέλος, ποιο είναι το σημαντικό για το οποίο αξίζει να αγωνίζομαι να υπάρχω. Τι είναι αυτό που μπορεί να με κάνει να υπερβώ την θνητότητά μου. Αυτό είναι πάρα πολύ καθοριστικό και δεν αποτελεί ένα αφηρημένο ο νόημα, μια αφηρημένη κατάσταση φιλοσοφική που έχουμε να σκεφτόμαστε για κάποιοι, αλλά αφορά τον κάθε έναν άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Γιατί ανάλογα με τον ορισμό που δίνει στη ζωή του, στην ύπαρξή του, το αν θα είναι απλώ ένας καταναλωτής καταστάσεων όπως είπατε πριν, ή αν θα είναι ε, ένας αναζητητής, ένας δημιουργός, ένας που μοιράζεται την ύπαρξή του, τότε όλη τη ζωή παίρνει διαφορετικό νόημα. Αυτό το νόημα πρέπει να το επινοήσουμε και πάνω του να στηρίξουμε όλη τη ζωή μας ή υπάρχει κάπου και πρέπει να το ανακαλύψουμε. Δεν υπάρχει κάπου με τη μορφή του δοσμένου, δεν υπάρχει ένα σχέδιο που καλά και ντε πρέπει να ακολουθήσουμε γιατί αλλιώ θα αποτύχουμε Αλλά δεν πρέπει ε... να το επινοήσουμε λέτε Αλλά έχουμε να το επινοήσουμε όχι πια με τη μορφή της σκέψης ε, μιας επινόηση μιας α, δηλαδή πράξης νοητικής αλλά ε, αν θέλετε να το ανακαλύψουμε μέσα στην καθημερινότητά μας να το αφουγκραστούμε να ψάξει ο καθένας μας να το βρει ε, κάνοντας μία βουτιά μέσα στην ύπαρξή του. Έχει δηλαδή να σκεφτεί τι είμαι, τι είναι σημαντικό για μένα, για ποιο λόγο υπάρχω, η αγάπη που έχω για τους ανθρώπους γύρω μου, τι σημαίνει για μένα, πόσο με μεταβάλλει ε, και πια, αν θα το δει σε όλη του την έκταση, φεύγει πια από μία ψευδή αυτοεικόνα που θεωρεί ότι είναι το κέντρο της γης, όπως λέγαμε, και πια συνειδητοποιεί ότι η ανθρώπινη ύπαρξη αποτελεί ε, μια συνέχεια, μια σκηταλοδρομία ζωής, στην οποία διαρκώς εμπλουτιζόμαστε στο διάβα της πορείας. Η ψυχολογία έχει απαντήσεις για όλα τα πράγματα υπάρχουν πράγματα που την υπερβένουν. Το ρωτάω αυτό, ξέρετε, γιατί η, επόμενη, η επόμενη ερώτηση θα είναι αν σας έχει τύχει ποτέ να παραπέμψετε κάποιον ασθενή σα σε κάποιον εξομολόγο. Ή αντίθετα, αν σα έχει έρθει κάποιο ασθενή προτινόμενο από κάποιον πνευματικό. Καταρχά, συγχωρέστε με, αλλά εγώ δεν έχω ασθενή. Έχω μόνο στεναρού. Mm. Δυνατού ανθρώπου mm. που αποφασίζουν mm. να βλέπουν Ωραία. τον εαυτό του και ψάχνοντα τον εαυτό του, τον μάνε και βλέπουν την ύπαρξή του, τι σχέσει του, την πορεία τη ζωή του. Ε, εάν η ψυχολογία θεωρεί ότι έχει όλα τα, τις τότε ε, αναιρεί τον εαυτό της. Πάβει να είναι αναζήτηση, πάβει να είναι ε, μια, ένας διαρκής εμπλουτισμό και γίνεται ένα κλειστό σύστημα. Και ό,τι γίνεται κλειστό σύστημα, πεθαίνει. Αν έχουν έρθει άνθρωποι σε μένα για θεραπεία από πνευματικούς εξομολόγους, ναι, πάρα πολλούς. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι από πάρα αυτό ε, νιώθω ότι είναι προσεκτήμηση δική του. Δηλαδή, οι πνευματικοί που μπορούν και παραπέμπουν ε, σε κάποιες καταστάσεις νομίζω ότι έχουν μια καλή αυτογνωσία και μια σιγουριά για τη δική τους πίστη. Δεν νιώθουν ανταγωνισμό, mm -hmm. δεν νιώθουν ότι απειλού, θα χάσουν την το πελατεία τους αλλά μπορούν να ξέρουν ε, ότι η πίστη υπερβαίνει κατά πολύ τις κάποιες συμβουλευτικέ που θα μπορούσαν να δοθούν από τις ψυχολογίες, γιατί ακριβώς απαντάει στο επέκεινα, στο νόημα της ζωής. Άρα την φτηνένει όποιος την καταγράφει μόνο με όρους πρακτικότητας κάποιων συμπεριφορών, μιας ε, τάξης, μια ηθικής και μπορεί να τους βλέπουν την πίστη σαν κάτι πολύ πιο υψηλό πολλές φορές έχουμε δει ότι οι άνθρωποι που πολλές φορές ήταν άσχετοι με την πίστη, όταν αρχίζουν και εμβαθύνουν στα ερωτήματα της ύπαρξης, αρχίζουν πια να θέλουν να αναζητήσουν και πέρα από την ψυχολογία απαντήσεις. Τι υπάρχει. Τι υπάρχει. Και εκεί αυτοί οι αναζητητές νομίζω ότι βρίσκουν νέους ε, νέες νέα μονοπάτια, ε, νέες πηγές από τις οποίες μπορούν να αντιλήσουν απαντήσεις ή να θέσουν ακόμα περισσότερο και νέα ερωτήματα. Το αντίστροφο έχει γίνει εσεί να στείλετε θεραπευόμενο σας σε όχι. Αλλά ε, σε ανθρώπους που ε, ήδη έχουν επιμείνει, έχ, έχω, πει, έχω δώσει κάποιες δυνατότητες, αλλά ε, ποτέ με τη μορφή του ελέγχου ή του καθοδηγούμενου. Είναι πρέπει να επιμείνει ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου και να είναι δικό του έτοιμα και όχι ε, μια δική μου υπόδειξη. Ε, στην Εκκλησία ψάλουμε από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενή και το σώμα και η ψυχή, στον παρακλητικό κανόνα. Ε, πιστεύετε, συμφωνείτε ότι η ψυχική ασθένεια είναι αποτέλεσμα και της αμαρτίας. Γιατί τώρα το περιορίσαμε στο ψυχικό ενώ είναι... Και, και, το, σωμα και, και... το σωματικό. Ε, άρα... Ε, έχουμε το δούμε μέσα στο ευρύτερο τρόπο που περιγράφαμε πριν για την επιγενετική, ότι ο τρόπος ζωής επηρεάζει τη ζωή μας, αλλά ε, αν θα μιλήσουμε με έναν απλοϊκό τρόπο, τότε ενοχοποιούμε τους ανθρώπους και κάτι τέτοιο εγώ δεν θα το κάνω, ούτε για τις ψυχικές ασθένειες, ούτε για τις σωματικές νόσους. Ε, αν φού όλοι μας κάποια στιγμή θα καταλήξουμε με ένα καρκίνο, με ένα κεφαλικό, ε, τι θα θέλατε να προτιμήσουμε, ε, έχουμε κάτι άλλο στη διάθεσή μας, εκτός αν στο κάνουμε με ένα αυτοκίνητο. Ε, άρα, αν μπούμε να μιλάμε με αυτό τον τρόπο, θα ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων και στο κρεβάτι του πόνου θα ψάχνουμε να βρίσκουμε ποιος στέει, που έφτεξα και έπαθα, ή ποιο έφταξε και με πήκανε και με ζόρισε και έπαθα» κάτι τέτοιο είναι πολύ επικίνδυνο. Ε, η πραγματικότητα λέει ότι και Άγιοι άνθρωποι έπαθαν όλες τις αρρώστιες. Επομένως ε, μια απλοϊκή θεώρηση, μια γραμμική θεώρηση αιτίου αιτιατού είναι επικίνδυνη. Αν όμως το δούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο δεν είναι αιτιολογικός παράγοντας, η αμαρτία. Και η αμαρτία σαφώς ορίζεται ως αστοχία στα ελληνικά. Mm -hmm. Αποτυχία. Mm -hmm. ε, αποτυχία. Mm -hmm. Αν λοιπόν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, ε, οι, οι ασθένειες, οι όποιες ασθένειες, δεν είναι η αποτυχία μας στο, ο, σαν δημιουργικός παράγοντας που το προκαλεί, αλλά σαν η στάση με την οποία αντιμετωπίζουμε την όποια δυσκολία μας είναι που την καταξιώνει τη ζωή μας ή που καταγράφεται ως αποτυχία. Ο τρόπος δηλαδή που θα αντιμετωπίσει την ίδια αρρώστια ένας άνθρωπος που πιστεύει με έναν άνθρωπο ε, που ε, αρνείται την πίστη θα είναι διαφορετικός στο ότι ο άνθρωπος της πίστης θα έχει σταθεί κοντά και σε άλλους ανθρώπους που έχουν πονέσει και έχουν αρρωστήσει, άρα θα έχει προγευθεί κάτι από αυτό που ζει ο ίδιος, άρα σαν εμβόλιο θα έχει περάσει τη δική του ζωή το καλό που έχει κάνει συμπραστηκόμενος στους άλλους ανθρώπους και άρα δεν παθαίνει με τον ίδιο τρόπο. Ας έχει οποιαδήποτε αρρώστια, δεν φτάνει να ταυτίζεται με αυτήν. Αν καταλαβαίνω καλά, μιλάτε για μια μορφή γενναιότητα απέναντι στην ασθένεια και στον πόνο. Όχι απλώ γενναιότητα. Γιατί η γενναιότητα στι δύσκολε στιγμέ τα βάζει στα πόδια. Ε, μιλάω για, για μια στάση που έχει επίγνωση ότι είμαστε φθαρτοί, ότι μετέχουμε τη φθαρτότητα όλη μας, κανεί μα δεν θα γλιτώσει αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε φθαρτοί. Δεν είμαστε μόνο αυτό. Θα ήθελα να, βάλω, να βάλουμε λίγο στην κουβέντα μας ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός. Ε, τη θεραπεία κάποιου ανθρώπου ο οποίος επί 38 έτη ήταν παράλυτος. Και θέλω να το βάλω στη συζήτηση γιατί έχω μια απορία. Το θαύμα το διηγεί ο Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπου υπάρχει μια κολυμπήθρα στα Ιεροσόλυμα. Και κάθε τόσο κατέβαινε ένα άγγελο, τάραζε το νερό και ο πρώτο γύρω από την Κολυμπήθρα ήταν χολή, κουτσί, τυφλή. Ο πρώτο που θα προλάβαινε να μπει μέσα στο ταραγμένο είδωρ θεραπευόταν. Αυτό ο άνθρωπο επί 38 έτη ήταν εκεί, περίμενε. Δεν είχε κάποιον άνθρωπο να προφανώ να τον βάλει στην Κολυμπήθρα. Και έρχεται ο Χριστό και του κάνει μια εκ πρώτη όψεω ανόητη ερώτηση. Δηλαδή το ρωτάει, θέλει να θεραπευτεί. Ε, Αναρωτιέμαι εσείς, όχι εσείς προσωπικά, έτσι, οι ψυχοθεραπευτές. Μπαίνει κάποιος στο γραφείο σας, του ρωτάτε τέτοιο πράγμα, δηλαδή του λέτε θέλεις να θεραπευτείς αυτονόητο, δεν είναι ότι ναι. οποιοςδήποτε θέλει να θεραπευτεί. Ο Χριστός λοιπόν γιατί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και ρωτάει αυτό το πράγμα. Ναι, ε, πραγματικά είναι συντεραχτικό αυτό το θαύμα, γιατί μας βάζει σε πάρα πολλές ε, όμορφες έννοιες και πραγματικότητες. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο μου το Ροχμές Αγγίγματα» και είναι το πρώτο θέμα που τους κάνω στους εκπαιδευόμενους στη ψυχοθεραπεία. Αυτό το θέλει η γης γενέστε. 12 χρόνια μου είχε πάρει να το δουλεύω αυτό το θέμα. Ε, με αφορμή μια κοπέλα που είχε μείνει παράλυτη για 3,5 χρόνια και χρειάστηκε να την αντιμετωπίσω, τότε εγώ στο ξεκίνημά μου, ε, πήγε καλά και όταν περπάτησε μετά από τρεις μισή χρόνια που εγώ πανηγύριζα, ήμασταν δυο μας στον εκτόρο του νοσοκομείου πέδου και πανηγύριζα μέσα μου πώς έγινε όλο αυτό, είδα το βλέμμα της και ήταν κατασκότεινο. Ήταν σαν μια τρικυμιασμένη χειμωνιάτικη θάλασσα. Σκούρο, αγριεμένο, φοβισμένο, πανικός, θυμός, οργή, ε, τα πάντα. Και αυτό το κοντράστ ανάμεσα στα δικά μου συστήματα και τα δικά της, με έκανε να σκεφτώ για πολύ καιρό και να σκεφτώ ότι αυτό το θέληση γης γενέστε, ε, αν θέλετε είναι το πρώτο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε κάθε θεραπεία. Εάν ο άλλος, ο θεραπευόμενος, δεν έχει έτοιμα, τότε τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο καλύτερος θεραπευτής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με έτοιμα, ναι θέλω να αλλάξω, μπορεί να πάει καλά. Το μικρότερο πρόβλημα χωρίς την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης δεν μπορεί να πάει καλά. Ο ρωτάει, θέλεις να γίνεις καλά. Και ο παράλυτος το απαντάει, άνθρωπο και έχω. Παράπονο, γκρίνια, δεν έχω κανένα να με φροντίζει. Το ερώτημα είναι, 38 χρόνια παράλυτος. Του δίνει κανείς να φάει. Τον νοιαζόταν, αλλιώς δεν θα υπήρχε. Πώς λοιπόν λέει άνθρωπο και έχω. Έχουμε ανθρώπους δίπλα μας και εμείς δεν τους καταγράφουμε, μένουμε σε ένα παράπονο. Με το παράπονο βέβαια διώχνουμε τους ανθρώπους από κοντά μας. Και καπάκι ο Χριστός το απαντάει στο άνθρωπο και έχω στο παράπονο. Σήκωσε το κρεβάτι και περπάτησε άρα το κρεβατό και περιπάτη. Θα έπρεπε κανείς να σκεφτεί τι δουλειά έχει να κουβαλάει το κρεβάτι ο παράλυτος. Τι νόημα έχει, δεν ενοχλεί στη σκηνή αυτό. Ναι, εκτός αν ήθελε να φτιάξει το εσωτερικό ντεκόρο ο Χριστός και μπόδιζε το κρεβάτι ή αν ήθελε να του κάνει καψόνι. Μάλλον κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Συμβαίνει ότι αυτός που δεν είχε άνθρωπο, υποτίθεται, αλλά είχε να φάει, αν θα γινόταν καλά, αμέσως μετά, για να φάει, θα έπρεπε ο ίδιος, το ίδιος να μαγειρέψει. Να πάρει έπρεπε, τη ζωή επάνω του λέτε. Να πρέπει να, να, να εργαστεί, mm -hmm. μετά από τόσα χρόνια απ' έξω, πώς μπαίνει στην αγορά εργασίας. Και αν μπει μετά από αυτό στην αγορά εργασίας, δεν θα μετανιώσει κάποια στιγμή. μήπω ήμουν καλύτερα τότε που ήμουν εξαπλωμένος, από ότι τώρα. Γιατί βλέπετε, υπάρχει το δευτερογενές όφελος μέσα στην πάθηση. Παθείο οποίος... με στους άλλους δηλαδή και εγώ δεν αναλαμβάνω πρωτοβουλία. Ναι, πρέπει να με φροντίσετε. Και άρα πολλές φορές κρύβεται και κάτι ναρκιστικό, κάτι που ε, εξουσιαστικό αυτός που είναι ο άρρωστος απέναντι στους άλλους που μπορούν. Σχεδόν να τους ενοχοποιεί που είναι αυτοί καλά. Επομένως ο Χριστός όταν του λέει το σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε δεν είναι μια εντολή τιμωρητική, δεν είναι απλώς πρότρο, αγκαρία, αλλά είναι το πάρε τα πράγματα στα χέρια σου, αντέστρεψε την κατάσταση πάνω στην οποία εσύ είσαι εξαπλωμένος και αναπαυμένος και οδήγησέ τα εσύ διαφορετικά τα πράγματα. Πάρε εσύ την κατάσταση και ανέτρεψέ την. Βέβαια, ο Χριστός τον κοιτάζει με ένα βλέμμα που του λέει ταυτόχρονα ότι μπορείς, ότι είναι καλό να το πάρεις, μπορείς παιδί μου να το σηκώσει. και ταυτόχρονα αυτό του δίνει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί την επιθυμία του για υγείαση. Γιατί η κατάθλιψη, αν δεν είναι, τίνει να γίνει η του αιώνα μας. Ναι, είναι πολύ καλό αυτό το ερώτημα και μας βάζει σε πολλά θέματα να σκεφτούμε πραγματικά για το τι είναι σημαντικό στη ζωή μας. Η κατάθλιψη πια είναι πανδημία στα απρεγμένα κράτη της Δυτικής Ευρώπης και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Τι σημαίνει αυτό. Μέσα στην περίοδο του μεταμοντέρνου που ζούμε, μέσα εκεί δηλαδή στην εποχή μας που υπάρχει η αποδόμηση όλων των σημαντικών στοιχείων που υπήρχαν μέσα στις παραδόσεις των λαών, μπήκε σαν η απόλυτη θρησκεία η ευχαρίστηση. Αυτό δηλαδή που... Ευδαιμονισμός την... τον ο ευδαιμονισμός των αρχαίων. Ο αλλά ένας ευδαιμονισμός, ο οποίος είναι κατανοητικός, ο οποίος δεν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει μια πορεία ζωής και γι' αυτό μιλάει για στιγμές. Το σύνθημα δηλαδή ε, ζήστε κάποιες στιγμές ευχαρίστησης Ζήσε και... τη στιγμή, λέμε. Έτσι ακριβώς. Και έρχεται σαν διαφήμιση ε, από πολλές διαφορετικές πλευρές, αλλά που έρχεται να αντιπροσωπεύσει αυτή τη στάση ότι αφού υπάρχει φθορά, φρόντισε ό,τι μπορείς να ευχαριστηθείς, να αρπάξεις, για να προλάβεις να έχεις βιώματα Εδώ να και τώρα μόνο. Mm -hmm. Το εδώ και τώρα, χωρίς παρελθόν και χωρίς προοπτική. Ένα εδώ και τώρα που δεν είναι η βίωση του τώρα ε, Τη στιγμή σαν κάτι πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να χάσουμε γιατί είναι τέτοιο τώρα αλίμονο αν δεν το ζούμε αν δεν ζούμε την κάθε στιγμή ως σημαντική στιγμή της ζωής μας αλλά είναι οι στιγμές οι μεμονωμένες που δεν έχουν πριν και μετά αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους συλλέχτες ευχαρίστησης που όταν φτάσουν σε μια ηλικία σε μια κατάσταση σε σχέσεις που πια δεν λένε τίποτα, σεξουαλικότητες που πια ε, φτάνουν να υπάρχει ένας κορεσμός. Εκεί πια πάβει να μπορεί κανείς να ευχαριστιέται. Αν θέλετε σε επίπεδο ε, εγκεφάλου και υποδοχέων πάβουν να υπάρχουν και εκείνοι, δεν γίνεται παραγωγή σερωτονίνης αλλά έχει ξοδευτεί ότι η σερωτονίνη υπάρχει στον εγκέφαλο και άρα είναι εκεί που πέφτει και γίνεται η κατάθλιψη. Μια κατάθλιψη που δεν είναι αναγκαστικά όπως πολλοί τη βλέπουν μόνο μια κλινική κατάθλιψη αλλά είναι μια υπαρξιακή κατάθλιψη. Δεν έχει νόημα τίποτα η ζωή μου. Είναι ανόητη, εγώ κλεισμένο στην ατομικότητά μου νιώθω τη φθορά μου και άρα εκεί είναι που έχουμε να σκεφτούμε ποιο είναι το σημαντικό θέμα πέρα από αυτό, πέρα από τη στιγμή, τι μπορεί να είναι. Όχι πια μόνο ευχαρίστηση, που δεν είναι κακό πράγμα η ευχαρίστηση, αλλά η ευχαρίστηση ορίζεται μόνο ως προς το ερέθισμα που την προκαλεί περνάμε ευχάριστα γιατί έχουμε ένα ευχάριστο ερέθισμα. Διασκεδάζουμε απλώ. Ναι. Πάβει το ερέθισμα, πάβει η ευχαρίστηση. Ενώ το ζητούμενο είναι η χαρά. Μιλάω σε κατάλληλη εκπομπή για το θέμα της χαράς, γιατί η χαρά δεν αφορά μια στιγμή και ένα εξωτερικό ερέθισμα. Η χαρά είναι η εσωτερική αντίληψη ότι η πορεία της ζωής μου έχει νόημα ότι μέσα σε όλες μου τις ανεπάρκειες κάτι καλό έχει γίνει. Μέσα σε όλες μου τις δυσκολίες έχω συναντήσει ανθρώπους που μπορώ να τους χρωστάω ευνομοσύνη. Και εμπεριέχει και τη λύπη, συγγνώμη σας διακόπτω. Μπορεί και να συνεπάρχει, χαρμολύπη. Ακριβώς. Και αυτό... Δεν, δεν, δεν τη βάζεις στο περιθώριο. Όχι δηλαδή. καθόλου, mm. ε, γιατί δεν έρχεται να κουκουλώσει την δύσκολη κατάσταση χαρά. Η χαρά μπορεί να υπάρχει για αυτό που έχουμε βιώσει. Δεν ακυρώνεται από τις ανεπάρκειές μας που μπορεί να αντιπροσωπεύει από τη λύπη ή τις απώλειές μας αλλά μπορεί να έχει τη συνέχεια ακριβώς την προσωπική, την εσωτερική πορεία. Το είπα αυτό γιατί υπάρχει σήμερα η τάση σε πολλούς ανθρώπους οτιδήποτε συμβαίνει αρνητικό να το πετάνε. Δηλαδή ούτε καν να το σκέφτονται και να βλέπουν μόνο Ξέρετε ε, αυτό. Μόνο έχει τα χαρούμενα γεγονότα. Σε αυτό συγγνώμη που σα διακόψα, αλλά. Ε, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει τούτη τη στιγμή σε εργαστήρια στη Σκανδιναβία, στην Ολλανδία, στην Αγγλία, σε κάποιε ΗΠΑ. Ψάχνουν να βρούνε σε ποιο μέρο του εγκεφάλου διαφυλάσσονται τα φάγε με τι μνήμε, με την προσπάθεια να αφαιρέσουμε τα αρνητικά κομμάτια τη μνήμη όλα τα επώδυνα τραύματα, ώστε έτσι να νιώθουμε καλά. Και αυτό είναι κάτι πολύ τραγικό, ξέρετε. Γιατί, ο, αφενός βέβαια, αν θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε κάποια κομμάτια μνήμης, θα μπορούμε να προσθέσουμε και κάποιες μνήμες οι οποίες δεν υφίστανται. Θα καταγράφονται σαν μνήμες που τις είχαμε, αλλά δεν υφίστανται. Άρα, όποιος θα έχει αυτή τη δυνατότητα της τοποθέτησης, θα μπορεί να ελέγχει και τους ανθρώπους αυτό που μοιάζει σαν τη για... φαντασία, αλλά που πια ναι. είναι μέσα στι δυνατότητε αυτό που μπορεί να γίνει. Αυτό το τρομακτικό τη μίξη του βιολογικού με το ψηφιακό. Αλλά αυτό που σα έλεγα και που είναι το σημαντικό είναι ότι αν αφαιρούσαμε τα κομμάτια μνήμη αυτών που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, αυτά που μα πονάνε, θα έφευγε το γεγονό από τη μνήμη, αλλά δεν θα έφευγαν. Τα απότοκα αυτής, αυτού του τραύματος, ο λόγος για τον οποίο νιώθω κάποια πράγματα και αντιμετωπίζω τη ζωή μου με έναν ορισμένο τρόπο που είναι απότοκος μιας εμπειρίας που αν χάσω τη δυνατότητα να τη θυμάμαι θα νιώθω ανάπηρος γιατί δεν θα μπορώ να καταλάβω τον εαυτό μου για ποιο λόγο αντιδρώ με αυτόν τον τρόπο. Όσοι λοιπόν προσπαθούν να σβήσουν τα επώδυνα στοιχεία από τη ζωή των ανθρώπων να τα κουκουλώσουν δηλαδή στην πραγματικότητα, αυτό που λέει το don't worry, be happy, ένας επιφανικό τρόπος κουκουλώματος των αρνητικών στοιχείων της ζωής μας, τους αφήνει τελικά τραγικά εγκαταλειμμένους, γιατί ε, δεν μπορείς να σε αγγίζουν σημαντικά γεγονότα στη ζωή και να μην αφήνεις να σε διαποτίζουν, γιατί η επεξεργασμένη λύπη. Ο επεξεργασμένος πόνος είναι που παράγουν τη σοφία και αν αρνηθούμε την ύπαρξή τους χάνουμε και τη δυνατότητα της σοφίας. Η αντιπρόταση σε αυτή την, don't worry να την ονομάσουμε τη στάση, είπατε ότι είναι η χαρά. Η χαρά πώς έρχεται στη ζωή μας. Η χαρά πώς έρχεται στη ζωή μας. Καλό. Ε, η χαρά φεύγει από τη ζωή μας, δεν μπαίνει ποτέ στη ζωή μας, αν μείνουμε στη πίκρα, στο παράπονο, στην κρίνια. Αν περιμένουμε δηλαδή με ένα παιδικό τρόπο να μας προσφερθεί, να μας χαριστεί. Η ενήλικη ζωή είναι απαιτητική. Η ενήλικη ζωή, εάν τη δούμε στην πραγματικότητά της, απαιτεί πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ έργο. Όποιος αρνείται να δώσει αυτή την ενέργεια για να επιτεληστεί το έργο, δεν θα ζήσει ποτέ ένα τελειωμένο έργο. Δεν θα χαρεί ποτέ, γιατί δεν θα γίνει ποτέ δημιουργός. Η χαρά αφού είπαμε ότι είναι στοιχείο μιας ολόκληρης πορείας, είναι ε, όχι ε, ένας στόχος, αυτός καθεαυτός, αυτονομημένος, αλλά είναι το εξαγόμενο μιας τάσης, μιας πορείας ζωής. Και αν θέλετε, η χαρά είναι και αυτό το οποίο μας μένει μέσα από την ευχαριστία. Γιατί, γκρινιάζοντα για όλα τα αρνητικά που μας συμβαίνουν, κλείνουμε τα μάτια σε όλα τα αυτά που μας χαρίζονται. Σε όλες δηλαδή τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες τις οποίες δεχόμαστε στην καθημερινότητά μας. Το δόξα ο Θεός που λέμε. Μα Ανέν. ναι, αυτό είναι μια στάση που ευχαριστώ γιατί δεν θεωρώ τίποτα δοσμένο. Γιατί το κάθε τι που υφίσταται είναι ένα δώρο που μου προσφέρεται, μια δυνατότητα την οποία έχω να αξιοποιήσω. Άρα, ακριβώς το αντίθετο αυτής της οπαιδευτικής καταναλωτικής τάσης είναι ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής. Το να μπορούμε δηλαδή να λέμε ατέλειωτα ευχαριστώ, η κάθε ασανάσα να είναι ένα ευχαριστώ, ε, για όλες αυτές τις δυνατότητες που μας έχουν δοθεί ένα ευχαριστώ για τη φύση, ένα ευχαριστώ για τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, που κι ας μας δυσκολεύουν και ας τους δυσκολεύουμε, είναι μια δυνατότητα για τη ζωή μας, ένα ευχαριστώ για τον πυρήνα της ύπαρξής μας, που μέσα και πέρα από τα όποια μαύρα στοιχεία μπορεί να περιέχει, υπάρχει ένας πυρήνας ομορφιάς, ο οποίος ζητάει την ανακάλυψή του.